Κορυφώνεται η αγωνία για τον δήμαρχο Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη και τον συνεργάτη του Παντελή Κοκαβέση με τις οικογένειές τους να προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Σήμερα περιμένουμε να μας δοθεί άδεια από τον εισαγγελέα να μπορούμε να τον επισκεφθούμε. Είναι μαθημένος σε αυτές τις πρακτικές. Δεν μας αφήνουν να έχουμε επαφές με το παιδί. Του είχα βάλει λίγο φαγητό, ούτε το φαγητό, τίποτα. Είναι ψυχολογικά, δεν έπρεπε να του γίνει αυτό. Η παράταση της κράτησής τους έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Αθήνας, με τον Οικοδένδια να θέτει το θέμα στις Βρυξέλλες και στην Αλβανίδα Υπουργό Εξωτερικών. Εμείς δεν θέλουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση κανέναν. Όμως από την άλλη, δεν πρόκειται όχι η ελληνική κυβέρνηση, θα μου επιτρέψει να πω η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανεχθεί παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Δεν είναι ούτε θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε πολιτικό και ακόμη περισσότερο διμερές θέμα. Ο κύριος Μπελέρης απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με κάθε Αλβανό πολίτη και κανείς Αλβανός πολίτης δεν είναι πάνω από τον νόμο. Πειρά κατά της κυβέρνησης Ράμα εξαπέλυσε και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της Αλβανίας. Η σύλληψή του ήταν και είναι παράνομη. Όλες οι καταθέσεις και τα βίντεο που επικαλούνται αστυνομία και εισαγγελέας είναι φιάσκο. Πρόκειται για ένα άσχημο παράδειγμα πολιτικής εκδίκησης για μια καθαρή κυβερνητική παρέμβαση στις ελεύθερες εκλογές. Η απόφαση για την παράταση της κράτησης ελήφθηκε κλεισμένων των θυρών και χωρίς την παρουσία των δύο κατηγορουμένων. Ασκηθεί έφεση. Ό,τι και να γίνει, δεν θα είναι μια απόφαση δικαιοσύνης, θα είναι μια απόφαση πολιτική. Η συμπαράσταση που νιώθει από τον κόσμο και από την Ελλάδα γενικότερα, από τον ελληνισμό, είναι αυτά που τον εμψυχώνουν. Περίπου 150 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από την Αλβανική πρεσβεία προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κράτηση του Φρέντι Μπελέρη. Ένα γεγονός το οποίο κατήγγειλαν ως αντισυνταγματικό και παράνομο. Παράλληλα, υποστήριξαν πως υπάρχει κίνδυνος να παραμείνει στη φυλακή για τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Η Αλβανίδα εισαγγελέας κατά της διαφθοράς αποφάσισε να απαγγείλει κατηγορίες για ενεργητική διαφθορά στις εκλογές.